ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και ποια είναι και η κατάσταση υγείας των δύο εργαζομένων μετά από το περιστατικό. Ευτυχώς η μία συνάδελφος κατάφερε να πάρει εξιτήριο χτες, είχε ελαφρά τραύματα στο πόδι. Η δεύτερη νοσηλεύεται προληπτικά καθώς είχε κάκωση στο κεφάλι, οπότε έμεινε προληπτικά να παρακολουθεί ένα 24ωρο και από ό,τι φαίνεται είναι καλά στην υγεία της και θα πάρει εξιτήριο σήμερα. Έχετε πολλά τέτοια θέματα όσον αφορά την υποδομή και έχουν ξανασυμβεί περιστατικά που έχετε κακοτεχνίες μέσα στον Ευαγγελισμό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι τόσο θέμα κακοτεχνιών όσο θέμα κακοσυντήρησης και έλλειψης εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να συντηρήσει το νοσοκομείο. Έχουν συμβεί αρκετές φορές ατυχήματα και από θαύμα αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο συνάδελφο, γιατί υπήρχαν και εκρήξεις στο λεβιτοστάσιο πέρυσι, έχουν αναδειχθεί κατά καιρούς από το σωματείο. Και είναι ένα ζήτημα που βάζουμε ότι οι συνάδελφοι δεν κινδυνεύουν μόνο από την κακή διαχείριση της όλης κατάστασης όσον αφορά την πανδημία, αλλά κινδυνεύουν και από τις ελλείψεις όσον αφορά τη συντήρηση και την υλικοτεχνική υποδομή του νοσοκομείου. Έχουν γίνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, να βελτιωθεί η κατάσταση, ή παραμένουν ακριβώς όσα περιστατικά μας περιγράψατε πέρυσι, είναι και φέτος? Δυστυχώς, πέρα από τα όποια αυτιασυδόματα σε επίπεδο δωρεών που έχουν γίνει στο νοσοκομείο, σε κάποιες πτέρυγες του νοσοκομείου, οι οποίες έχουν μπει πιο σκληρά αυτή τη στιγμή στη μάχη, ενώ τις ΜΕΘ και τις κλινικές COVID, το υπόλοιπο νοσοκομείο είναι αρκετά πίσω όσον αφορά τη συντήρησή του και την αντικατάσταση εφθαρμένων υλικών, τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί όπως βλέπετε κινδυνεύει ζωή των εργαζομένων και μιλάμε για ένα νοσοκομείο που έχει πάνω από 3.000 εργαζόμενους, συν τους ασθενείς και τους συνοδούς, οι οποίοι καθημερινά απευθύνονται στον Ευαγγελισμό για φροντίδα υγείας. Άρα η θεματική σήμερα είναι αυτό ή είναι και άλλα που θα βάλετε στο τραπέζι? Η θεματική ούτως ή άλλως σήμερα ήταν το ζήτημα της υγείας και γι' αυτό υπάρχουν και πανελλαδικές κινητοποιήσεις σε όλες τις πύλες των νοσοκομείων. Για να το αναλύσουμε λίγο. Ακριβώς για το ζήτημα των ελλείψεων που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Όσον αφορά το κομμάτι της πανδημίας, είμαστε άκρως αντίθετοι με το θέμα της επιστροφής των συναδέλφων στις 5 μέρες καραντίνας. Θεωρούμε ότι είναι εντελώς αντιεπιστημονικό και ότι θα πρέπει να γυρίζουμε πραγματικά με ασφάλεια κοντά στους ασθενείς μας για να μπορούμε να τους περιθάλπτουμε χωρίς να γινόμαστε και οι ίδιοι υγειονομικές βόμβες. Άρα για πόσες μέρες μιλάτε? Μιλάμε για τις οδηγίες του CDC, οι οποίες ουσιαστικά μιλάνε την ασφαλή επιστροφή των υγειονομικών πίσω στη δουλειά με αρνητικό τεστ ή με τη βελτίωση των συμπτωμάτων. Καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας υγειονομικός να συνεχίσει να φροντίζει έναν ασθενή βαρέως Πάσχου, είτε αυτός είναι ασθενής ογκολογικός, είτε σε μια μονάδα, και να είναι από πάνω του, συνεχίζοντας να έχει πυρετό ή να βύχει ή να έχει συμπτώματα κόπωσης, όπως κάνει τέλος πάντων ο κορονοϊός.